Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω την είδηση που έδωσε ο κ. Σταμάτης, ότι πλέον θα είναι 13 εξωφρήτσιοι δήμαρχοι, άρα νομίζω ότι καλύπτεται και ο 13ος δήμος που είστε εσείς ο νέος. Είναι μια θετική εξέλιξη για να συμμετέχουμε στο συλλογικό όργανο των Δήμων και να μπορούμε να καθορίζουμε, αν θέλετε, κάποια σημεία της πορείας της αυτοδιοίκησης. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια βαθιά κρίση ως χώρα. Η αυτοδιοίκηση νομίζω ότι ευπλήγει σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια και θεωρώ ότι μέσα από τα συλλογικά όργανα μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα, να γίνουν κάποια βήματα στη θετική κατεύθυνση, κυρίως προς όφελος των κοινωνιών και των πολιτών. Πώς είναι η επιστροφή του Δήμου Βελβετού αυτό το πρώτο δεκάημερο, ας πούμε? Είμαστε μονίμως σε μια εγρήγορση από τις 7 το πρωί μέχρι τα βαθιά μεσάνυχτα. Προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε πράγματα από την απλή γραφειοκρατία μέχρι και κάποια ζητήματα καθημερινότητας. Το βασικό σε εμάς τουλάχιστον είναι ότι θα χρεωθούμε αρκετά από τον ενιαίο Δήμο Σερβίου Μελβεντού, χωρίς πραγματικά να ήταν κάτι το οποίο μας αναλογούσε. Παρ' όλα αυτά, θα καθοριστούν όλα αυτά 31 Οκτωβρίου με την απόφαση μια δουλειά που κάνει η αποκεντρωμένη και μια επιτροπή εκεί. Θα έχουμε μια σαφή εικόνα τότε. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ ήθελα απλώς να συστήσω στους συνδημότες μου υπομονή από την πλευρά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά το Δήμο υγιή όπως τον ήξεραν μέχρι το 2010. Μια απλή καταγραφή των προβλημάτων σημαντικότερων που αντιμετωπίζετε, έτσι προς αεροφορικά. Να σας πω το πιο απλό, ότι δεν έχουμε απορριπαντοφόρο. Αυτό που μας επιστράφηκε ως παλιά περιουσία του Δήμου Βελβεντού από τον ενιαίο Δήμο είναι κατεστραμμένο, έχει να παράσει από το 2015 εκταίο. Δεν έχει το ένα σύστημα, δεν έχει το άλλο, αφού ζητήσαμε μια βοήθεια από την ΚΕΔΕ, από την Αθήνα, μήπως και κάποιος Δήμος μπορεί να μας δώσει ένα απορριμματοφόρο. Δηλαδή, για να μαζέψουμε τα απορρίμματα από μεθαύριο, από Δευτέρα, δεν έχουμε απορριμματοφόρο. Θα δούμε βέβαια τι και πώς θα το κάνουμε. Δεν θα αφήσουμε έτσι το Βελβεντό και τους οικισμούς. Είναι όμως μια πρώτη δυσκολία. Επιπλέον, τα πιο πολλά οχήματα που πήραμε και ό,τι μηχανήματα έργου είχαμε, βρίσκονται στη συνεργεία του Βελβεντού και με εθελοντισμό, ειλικρινά, και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που προσφέρθηκαν, προσπαθούν να βοηθήσουν, να τα συνεφέρουν, να τα βάλουν σε λειτουργία. Να πω και το παράδοξο ότι στα τιμολόγια που έρχονται στο Δήμο, στον ενιαίο Δήμο, αν θέλετε, που είναι και ο καθαριστής, αλλά και που έχουμε και εμείς στην αναλογία μας, βλέπω τιμολόγια που χρωστούν χρήματα για επισκευές μηχανημάτων. Η απορία όλων μας είναι ποιες επισκευές, αφού όλα αυτά που πήραμε πίσω είναι όλα χαλασμένα. Λέμε όλα. Υπάρχουν έτσι τέτοια ζητήματα. Τώρα, άλλα ζητήματα της καθημερινότητας είναι το νερό που έχουμε ένα πρόβλημα στο βουνό. Δεν λύθηκε παρόλε τις φιλότιμες προσπάθειες της περιφέρειας τότε να βοηθήσει τον ενιαίο Δήμο. Δεν ανταποκρίθηκε ο προκάτοχός μου εκεί σε αυτήν την πρόσκληση, αν θέλετε, για βοήθεια. Το κληρονομήσαμε και αυτό. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα με απλούς όρους αυτή τη στιγμή. Πρέπει όμως να γίνει μια μελέτη, ένα έργο. Μια ετοιμότητα δηλαδή. Από εκεί και μετά να σας πω και για τους υπαλλήλους. Ότι έχουμε ένα αριθμό υπαλλήλων. Θα μας βοηθήσει πολύ αν με την κινητικότητα θα έρχονταν κάποιοι, αν προκηρυχθούν κάποιες θέσεις. Γιατί όλες οι υπηρεσίες μπορώ να πω ότι είναι αποδικατισμένες. Δουλεύουμε όλοι και τα κάνουμε όλα. Δηλαδή η διακριτή ανάθεση καθηκόντων από υπάλληλο σε υπάλληλο αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, με την έννοια ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν όλους για να προσπεράσουμε πράγματα. Σχεδόν ξεκινήσαμε από το μηδέν, αφού τώρα βγάλαμε το αφημί, να βγάλουμε λογαριασμούς, να ορίσουμε ταμείες, να ορίσουμε καθήκοντα, να ορίσουμε το ένα, να ορίσουμε το άλλο, 1000. Εντάξει, παρόλα αυτά είμαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος που γύρισε ο Δήμος Βελβεντού στην έδρα του, γιατί πιστεύω ότι με πολύ καλή θέληση και διάθεση θα τον επαναφέρουμε. Ευχαριστούμε, Ελλάδα.